Το πόρισμα για την κερδοφορία των καθετοποιημένων ομίλων ηλεκτροπαραγωγής υπέβαλε την Παρασκευή που πέρασε στον Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας, τον κύριο Σκρέκα, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, ολοκληρώνοντας τον έλεγχο, όπως λένε, των 4 ενεργειακών ομίλων της χώρας για τα ουρανοκατέβατα κέρδη, όπως λένε, από την άλλη, για υπερέσοδα. Μίλησε ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσίαση, σας υπενθυμίζω, του νέου εθνικού πακέτου στήριξης των καταναλωτών, λέγοντας ότι θα αποτελέσουν μέρος των χρηματοδοτικών εργαλείων που καλούνται να συνεισφέρουν στον κρατικό κουμπαρά, που θα ενισχυθεί με 3,2 δις έως το τέλος του έτους και θα συμβάλλει στο ξεφούσκωσμα των λογαριασμών νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Αυτό είναι το ένα κομμάτι αυτής της επικαιρότητας, γιατί περιμένουμε ούτως ή άλλως όλο αυτό το πράγμα μαζί με την κρίση, την ακρίβεια κτλ. Να το δούμε να αποτυπώνεται επιτέλους σε μία τσέπη, σε ένα οικογενειακό προϋπολογισμό, ο οποίος έχει βρεθεί εκτός πλαισίου. Είναι ένα κομμάτι που ενδεχόμενα όλο αυτό, κύριε Κανακαράκη, πιστεύετε, ευελπιστείτε με τη γνώση που έχετε, με την εμπειρία που έχετε, με την εκτίμηση ενδεχόμενα που έχετε ως επιστημονικό σωματείο logistics, ότι όλο αυτό το πράγμα έτσι όπως εξαγγέλλεται μπορεί να βοηθήσει σε αυτό τον έρμο, τον οικογενειακό προϋπολογισμό που έχει πάει Θεό? Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Καλημέρα σας καταρχήν, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ για την φιλοξενία, κυρία Δουλειράκη, και σε εσάς και στους ακροατές σας. Βεβαίως όλα αυτά που είπατε είναι πάρα πολύ φυσιολογικά. Ό,τι βέβαια γίνεται, για να απαντήσω και στο ερώτημά σας προς τη βοήθεια προς τους καταναλωτές, είναι βέβαια πολύ ευχάριστο και πολύ ευπρόσδεκτο. Το θέμα είναι όμως, αν θέλουμε τώρα να μπούμε λίγο και πιο βαθιά, και αν θα βοηθήσει και πραγματικά την οικονομία, και να το πω γιατί και εμείς θα ήθελα να ξεκαθαρίσω, σαν επιστημονικό σωματείο μπορούμε να εκφραστούμε, δεν θα ήθελα να μπω δηλαδή στο σχολιασμό των μέτρων. Αυτό που μπορώ όμως να σας εκφέρω ως άποψη και ως γνώμη είναι τι πιστεύω εγώ, αν θα βοηθήσει τους καταναλωτές και αν θα βοηθήσει βέβαια και το πορτοφόλι του καταναλωτή. Μα αυτό είναι το ζητούμενο. Δύναμη, έχει πέσει πάρα πολύ. Πάνω τώρα λοιπόν σε αυτό το γεγονός, καταρχήν θεωρώ ότι είναι θετικό, είναι προς θετική κατεύθυνση, αλλά θεωρώ, κυρία Δουλειράκη, ότι έγινε πάρα πολύ αργά. Δηλαδή το κακό έχει γίνει. Και δυστυχώς αυτό που παραμένει στην εικόνα και στην ψυχή του καταναλωτή, που και αυτό θα του δώσει και το εύνασμα για να προχωρήσει ή όχι σε αγορές, είναι ότι όλο αυτό το διάστημα, και για να θυμίσω από πέρυσι το καλοκαίρι που έχει ξεκινήσει η περίοδος των ανατιμήσεων, δεν έχει δει μια, αν θέλετε, ξεκάθαρη εικόνα και μια θετική εικόνα ο καταναλωτής. Αυτό όμως που μπορούμε να δούμε είναι ότι βεβαίως οτιδήποτε γίνεται προς αυτή την κατεύθυνση είναι πάρα πολύ καλό, αλλά αυτό που βλέπουμε εμείς είναι ότι χρειάζονται δομικές αλλαγές. Μια ανακούφιση θα φέρει το μέτρο αυτό, αλλά όταν ο καταναλωτής πηγαίνει και βλέπει στο τοτέμ καθημερινά την αύξηση της τιμής του πετρελαίου και της βενζίνης, αντιλαμβάνεστε ότι ό,τι και να του δώσει είναι σαν να του δίνεις λεφτά και να του παίρνεις πάλι πίσω, και βέβαια πέσει σημασία και το ύψος αυτής του μέτρου. Και μάλιστα σε αυτά τα μέτρα δεν έχει ακουστεί κάτι για τις διακοπές ρευμάτων που έχουν γίνει σε πάρα πολλά σπίτια. Σε αυτά δεν υπήρχαν κάποια, αν διαβάσετε καλά τα μέτρα, όπως και για τους διακανονισμούς, που οι διακανονισμοί που έχουν προβεί εκατομμύρια καταναλωτές, αντιλαμβάνεστε ότι μόλις έρθει ο επόμενος λογαριασμός αδυνατούν να πληρώσουν και το προηγούμενο. Άρα θεωρώ ότι έπρεπε να έχει γίνει πολύ πιο νωρίς, και θεωρώ ότι καταρχήν δεν βοηθάει και όλες τις κατηγορίες των στρωμάτων, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, όπως και η διάθεση της βενζίνης τα 50 ευρώ απευθύνεται σε συγκεκριμένες κατηγορίες στρωμάτων, και εκτός από αυτού είναι και ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
ύστερα η αναδρομική ισχύ πότε θα δοθεί. Ο καταναλωτής τώρα άμεσα θέλει τα χρήματα. Θεωρώ δηλαδή, αν θέλετε να μπω και σε αυτή τη λογική και να πω και ένα βήμα παραπέρα, πιο αυστηρά, εγώ θεωρώ ότι έπρεπε να μην γίνει σαν χρηματοδότηση ή να γίνει σαν μέτρο, έπρεπε κατευθείαν να κόψει τη τιμή, να βοηθήσει στην πραγματική στιγμή που ο καταναλωτής δίνει τα χρήματα. Δηλαδή, να μην το δώσει με αναδρομική ισχύ ή έμεσα, αλλά εκείνη τη στιγμή να επιβληθεί σε ολόκληρη την αγορά και να πει ότι ξαναεπανέρχονται οι περίπου στα περσινά επίπεδα οι τιμές των καυσίμων. Αυτό συμβαίνει πάρα πολύ απλά και το σχολιάζω εγώ, γιατί δεν ακούει τους επιστημονικούς συλλόγους και τους ανθρώπους της αγοράς, αλλά παίρνει απλά πολιτικές αποφάσεις πιστεύοντας ότι με αυτόν τον τρόπο μπορεί να προσφέρει τα μάλα, ενώ πραγματικά αυτό το οποίο κάνει είναι να δημιουργεί διάφορες κατηγοριοποιήσεις. Γιατί κρατάω αυτό που λέτε εσείς, ότι ξέρετε, αυτή η βοήθεια δεν ανταποκρίνεται στο σύνολο των κοινωνικών στρωμάτων, όπως επίσης σε αυτό το κομμάτι με την μικρή επιδότηση στα καύσιμα, σαφέστατα δεν συμπεριέλαβε το σύνολο των ιδιοκτητών αυτοκινήτων, δημιουργώντας πάρα πολλά παράπονα για το πώς αφήνεις απ' έξω κόσμο, όπως ας πούμε τους αγρότες, όπως ας πούμε τα επαγγελματικά αυτοκίνητα, το φέρνω ως παράδειγμα. Λέτε λοιπόν, κύριε Κανακαράκη, εσείς εν κατακλείδη, ότι όλη αυτή η βοήθεια, η οποία καλά μπορεί να ακούγεται από τη μία, από την άλλη με το να έρθει πάρα πολύ αργά, όταν δεν ελήφθησαν μέτρα στην ώρα τους, μας επιβαρύνει ακόμα περισσότερο, γιατί τώρα απλά δεν μπορούμε να διαχειριστούμε αυτό τον όγκο των χρεών και των υποχρεώσεων που έχει μπροστά του το κάθε νοικοκυριό. Αυτό αντιλαμβάνομαι. Και εκτός αυτού, κυρία Δουλγεράκη, αυτό που μας λένε οι καταναλωτές είναι ότι, και το λένε και στα επίσημα στα ταμεία μας, ότι νομίζουν ότι υπάρχει και αναγνωρίζουν ότι υπάρχει μια συσσόρευση, αυτό που είπατε και εσείς προηγουμένως, πολύ, πολύ σημαντικό, συσσόρευση υπεκερδών στους παρόχους. Και ότι ο μηχανισμός αυτός της ρήτρας θεωρούν ότι μόνο με δικαστικά μέσα μπορούν να το διεκδικήσουν, αφού η πολιτεία δεν είναι δίπλα τους. Αυτό ακούμε καθημερινά. Και επίσης, σε αυτό όλο το σχέδιο θα ήθελα να σας απαντήσω και λίγο πιο γενικευμένα. Θα ήθελα να το δω και εγώ λίγο στην πορεία πώς θα πάει. Δηλαδή, το πόσο θα προφεληθούν τα νοικοκυριά θα το δούμε στην πορεία. Θεωρώ ότι στην πλειοψηφία των περιπτώσεων θα προκύψουν πολύ μικρά ποσά που θα φέρουν μια ανακούφιση, αλλά δεν θα αντιμετωπίσουν ουσιαστικά το πρόβλημα. Και η οροφή των 600 ευρώ είναι χαμηλή, θεωρώ, διότι έχουν συσσωρευτεί μεγάλα ποσά που Μα και στην εξειδίκευση των μέτρων, κύριε Κανακαράκη, είδαμε ότι αν είχες ας πούμε από 0 μέχρι 15 ευρώ δεν θα πάρεις αύξηση, δεν θα πάρεις τίποτα. Αν έχεις από 0 μέχρι 30 δεν θα πάρεις τίποτα. Αν έχεις μέχρι 50 ευρώ θα πάρεις ένα μικρό ποσό. Αν έχεις μια αύξηση μέχρι... Ποιος θα υπολογίζει αυτή την αύξηση επί του πραγματικού τιμολογίου? Αυτό είναι επίσης ένα ερώτημα. Ακριβώς. Όλα αυτά θα μας κρίνουν και πώς θα πάει και πώς θα αγοράσει ο καταναλωτής. Γιατί δεν σας κρύβω, κυρία Δουλγεράκη, ότι ο καταναλωτής για να ψωνίσει μέσα στο σούπερ μάρκετ ή να ψωνίσει τα υποδήματα ή τα ενδύματα που επιθυμεί για οποιαδήποτε σεζόν, το πρώτο που θα σκεφτεί είναι τι θα πληρώσει στην ενέργεια και τι θα πληρώσει στη βενζίνα. Μα σαφέστατα. Όλοι μας, για να μπορέσουμε να τα καταφέρουμε, έχουμε κάνει εκπτώσεις, έχουμε κάνει μειώσεις στα υπόλοιπα αγαθά. Ακόμα και οι ανάγκες μας περιορίζονται. Καλά, τις τρέλες μας τις κόψαμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, έτσι. Ακριβώς. Και θα ήθελα να πω και κάτι πάρα πολύ σημαντικό, μια και το παρακολουθώ και πάλι θέσιμος λογίστικος στην Ελλάδα. Είμαστε η μόνη χώρα που η διαμόρφωση τιμών γίνεται αποκλειστικά μέσω του χρηματοστηρίου ενέργειας. Χωρίς μερές συμβάσεις όπως συμβαίνει σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Γι' αυτό θεωρώ ότι το βρίσκω πάρα πολύ αρνητικό, αν θέλετε. Αυτό μπορώ να πω. Αυτή είναι η γνώμη έτσι που μπορώ να σας μεταφέρω. Του επιστημονικού σωματείου Logistics.
Ναι. Τώρα, εγώ να προσθέσω μόνο σε αυτά τα οποία είπατε, με τις δυσκολίες τις οποίες έχει ο καθένας και στο σύνολό μας, αλλά ο καθένας βλέπει το δικό του, τέλος πάντων, το πορτοφόλι και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, ότι σήμερα, τουλάχιστον από ό,τι ήξερα από το ΙΝΚΑ, την Ένωση Καταναλωτών, απλά το λέω πληροφοριακά για τον κόσμο που μας ακούει, κατατίθεται η δεύτερη αγωγή στο Πρωτοδικείο Αθηνών και νομίζω ότι βάσει τη νομοθεσία, όπως αν θυμάμαι καλά, όπως μας έλεγε ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ, ο κύριος Λεχουρίτης, πρέπει να υπάρχουν 500 φάκελοι και πάνω σε κάθε αγωγή για να μπορεί να κατατεθεί, διότι ο κόσμος απλά δεν αντέχει άλλο σε αυτή την πίεση. Μια τελευταία κουβέντα για να σας αποχαιρετήσω. Η τελευταία κουβέντα είναι ότι θεωρώ ότι θα ήθελα λίγο αυτό το χρονικό διάστημα, γιατί κάποια μέτρα είναι και από μία έκτου, όπως ξέρετε, και μετά πόσα τέτοια, αλλά αν θέλετε μια προσωπική μου εκτίμηση, θα βοηθήσει, θα υπάρχει μια έτσι μερική ανακούφιση. Δεν λύνεται όμως το πρόβλημα. Δυστυχώς δεν λύνεται το πρόβλημα. Μάλιστα. Κρατάω τις παρατηρήσεις σας και σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά.